Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα στο 39ο κεφάλαιο, στον 6ο στίχο. Λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, «Εάν Κύριος ο Μέγας θελήσει, πνεύμα της συνέσεως εμπλησθήσετε. Αυτός αν βρίσει ρήματα σοφίας αυτού και εν προσευχή εξομολογήσετε Κυρίου». Πριν σας πω την απόδοση, σας θυμίζω ότι αναφέρεται ο Ιερός Συγγραφέας εις τους εν θέους διανοουμένους. Μίλησε δια τους χειρόνακτες. Είναι πολύ σπουδαίοι, μας είπε. Χωρίς αυτούς πόλεις δεν μπορεί να χτιστεί. Είναι απαραίτητη η παρουσία τους, αλλά είναι απαραίτητη και η παρουσία των διανοουμένων. Εκείνοι οι οποίοι θα κρατήσουν την δικαστική έδρα, την ερμηνεία του νόμου, τη σύνθεση του νόμου και ούτω καθεξής. Οπότε και οι δύο κατηγορίες χρειάζονται. Αυτό μας είπε σε μια προηγούμενη περίπτωση, θα το ενθυμίσετε. Και τώρα εδώ συνεχίζει να λέει, να αναφέρεται εις τον έννον, εις τον έπαινο του διανοουμένου, αλλά εφόσον όμως ο διανοούμενος είναι ένθεος, δηλαδή είναι άνθρωπος που έχει Θεό μέσα του, δεν είναι δηλαδή άθεος. Αν και στην αρχαιότητα δεν συναντούμε το φαινόμενο του αθέου διανοουμένου, προσέξτε το. Επειδή έγινε διανοούμενος πρέπει να είναι άθεος. Έχουμε διανοούμενους αθέους στην αρχαιότητα προ-Χριστού, αλλά αυτοί όμως ήσαν ήδη άθεοι. Αλλά η διανόηση κυρίως συνδέεται με την πίστη εις Θεόν, έστω κι αν αυτός ο Θεός είναι ψεύτικος. Είναι τα είδωλα επί παραδείγματι. Δεν πίστευε ο Σωκράτης, δεν πίστευε ο Πλάτων εις το Θεό. Αν είναι δυνατόν. Άλλο θέμα, ότι ακόμα δεν είχαμε την αποκάλυψη του Θεού για να μας πει ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν, οι φιλόσοφοι, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου, αγαπητοί μου, είναι έκθεοι. Έχουνε Θεό, έστω και αν αυτός ο Θεός, σας ξαναλέω, είναι ψεύτικος. Δεν έχει σημασία. Εξηγώ γιατί, εξήγησα γιατί. Έτσι λοιπόν εδώ, επαινεί το σοφό σειρά των ένθεων διανοούμενων. Και τώρα σας λέγω την απόδοση. Εάν ο παντοδύναμος Κύριος θελήσει, θα γεμίσει από το πνεύμα της συνέσεως, δηλαδή των σοφών. Αυτός ο άνθρωπος θα προκαλεί βροχή λόγων σοφών και με την προσευχή του θα δοξάζει τον Θεό. Μάλιστα. Έτσι βλέπετε μένει και θα μένει και στα παρακάτω χωρία ο Ιερός Συγγραφέας εις την περιγραφή του εν θέου διανοητού. Αυτός λέγει θα γεμίσει με πνεύμα συνέσεως. Εάν βέβαια λέγει το θελήσει ο Μέγας Κύριος αυτό. Διότι όλα αυτά τα προνόμια προέρχονται από την παραχώρηση από το δώρο του Κυρίου. Ο άνθρωπος δεν εκβιάζει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι ελεύθερος να δώσει κατά το μέτρο της προκοπής του καθενός μας εκείνο που θέλει να δώσει. Δεν εκβιάζεται ο Θεός, εκείνος δίνει. Όπως δεν εκβιάζεται εκείνος ο οποίος θέλει να δώσει ένα δώρο. Είναι μεγάλο θέμα να εμπλιστεί, να γεμίσει ο σοφός από σύνεση. Σας είχα κι άλλοτε διευκρινίσει ότι άλλο είναι η σοφία και άλλο είναι η σύνεση. Και παρομοιάζω τη σχέση αυτών των δύο, σοφίας και συνέσεως,
με το εξής παράδειγμα. Το τεπόζιτο που είναι θερμάστας με πετρέλαιο. Το τεπόζιτο που είναι γεμάτο παρομοιάζεται με τη σοφία. Το καρμπυρατέρ εκείνο το οποίο ρυθμίζει την ροή του πετρελαίου, αν θα κάψει πολύ, αν θα κάψει λίγο, πόσο θα κάψει, παρομοιάζεται με τη σύνεση. Δηλαδή η σύνεση είναι εκείνη η οποία ρυθμίζει την προσφορά της γνώσεως, την προσφορά της σοφίας. Άλλο λοιπόν είναι τώρα η σοφία και άλλο είναι η σύνεση. Και σύνεση ακόμα είναι η διακριτική οργάνωση της ήδη υπαρχούσης και σοφίας και γνώσης. Μπορεί να έχουμε το φαινόμενο ενός σοφού ανθρώπου που να στερείται συνέσεως, όπως και το αντίστροφο. Να έχουμε το φαινόμενο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει γνώσεις, ό,τι ξέρει τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει, που να έχει όμως διάκριση, δηλαδή να έχει σύνεση. Πάρα πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αγράμματοι, όμως δεν εμποδίζονται από το να έχουν μία σύνεση, να σου πούν πράγματα τα οποία τρίβουν στα μάτια σου και μάλιστα να συμβουλεύουν και διανοητά σ' ακόμη. Έτσι λοιπόν, η σύνεση είναι ο ρυθμιστής της σοφίας. Γνωρίζει να ρυθμίζει το αποθεματικό της σοφίας. Μπορεί να κάθεσαι χρόνια να μελετάς, να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι ένα αποθεματικό σοφίας, σπουδαίο βεβαίως. Αλλά πώς θα χρησιμοποιήσεις τώρα αυτό το αποθεματικό, ποιος θα σου δώσει τη βοήθεια παρά η σύνεση? Έτσι γεμάτος τώρα από μυαλοσύνη, ο σοφός που έχει και σύνεση, θα εκφέρει, μας λέει ο ιερός συγγραφέας, ρήματα σοφίας. Λόγια πολλά, γεμάτα από σοφία, γεμάτα. Θυμήθηκα να σας πω ότι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ξεχωρίζουν και δια την σοφία και δια την σύνεσή των, προπαντός δια την σύνεσή των, τα εξής πρόσωπα. Χρονολογικά είναι ο Ιωσήφ, το 11ο παιδί του Ιακώβου. Μη μου πείτε ότι πήγε στο σχολείο ο Ιωσήφ, δεν υπήρχαν τότε σχολεία. Ξέρετε σε ποια εποχή βρισκόμεθα? Είμεθα γύρω στο 2.900 π.Χ. Διότι ο πατέρας τους, ο Ιακώβ, είναι ο εγγονός του Αβραάμ. Ο Αβραάμ έζησε το 2.100 με 2.000, κάπου εκεί. Συνεπώς, δεν υπήρχαν σχολεία. Έκανε τα παιδιά του ο Ιακώβ, αλλά μια ιδιαίτερη χάρη είχε όμως ο Ιωσήφ, τον οποίο και ιδιαίτερος αγαπούσε. Ο πρώτος που θα έπρεπε ήδη να ηγαπά το περισσότερο ως διάδοχος, δεν είχε κερδίσει την καρδιά του πατέρα του, ο Ρουβίν, ο οποίος μάλιστα έκανε και μια σοβαρή αμαρτία, που ο πατέρας του είχε πολύ στεναχωρηθεί και που τελικά ο Θεός δεν πήρε ούτε από τον πρώτον, ούτε από τον δεύτερον, ούτε από τον τρίτον διάδοχο του λαού του, αλλά πήρε από τον τέταρτον. Και ο τέταρτος είναι ο Ιούδας. Βλέπετε, ο Θεός δεν εμποδίζεται. Αθέτησες εσύ το Θεό, περιφρόνησες, θα σε αθετήσει και ο Θεός. Και έτσι λοιπόν ο πρώτος έκανε εκείνη τη γνωστή αμαρτία, τέλος πάντων. Ο δεύτερος και ο τρίτος είναι εκείνοι που προέβησαν στη σφαγή ενός γειτονικού λαού επειδή είχαν απαγάγει την αδελφή του στη Λία. Αχ, αυτή η προκομμένη αδελφή. Πήγε, λέει, να δει πώς ζουν και πολιτεύονται οι λαοί
εκεί γύρω. Την άρπαξαν, την άρπαξε ο γιος του βασιλιά, τη διέφυρε και τώρα πάει στον πατέρα της Λίας και του λέει θέλω να την πατρευτώ την κόρη σου. Τι θέλει να σου δώσω. Το έμαθαν τα παιδιά του Ιακώβ, μάλιστα ο δεύτερος και ο τρίτος, και με ένα τέχνασμα και με μία αναπάτη τους έσφαξαν όλους. Εκδικούντες την τιμή της αδερφής των. Βλέπετε ο Θεός, δεν δεσμεύεται. Λοιπόν, ο Ιωσήφ μπορεί να πετάχθηκε στο λάκκο για να πουληθεί. Πουλήθηκε. Μπορεί να είναι δούλος του Πετεφρή. Μπορεί από εκεί, από μια συκοφαρδία της γυναικός του Πετεφρή, να βρεθεί στις φυλακές του Φαραώ. Όταν έφτασε στην Αίγυπτο, ήταν ο Ιωσήφ μόλις 18 χρονών. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι πολύ ωραίος. Λέει, πάνει καλός, το κείμενο σας λέω, πάνει καλός τη όψη. Λέει, πολύ ωραίο παιδί, ωραίο παλικάρι. Γι' αυτό και τον ζήλεψε η γυναίκα του Πετεφρή. Εν διάφορες περιπτώσεις έγινε αντικείμενο συκοφαντίας. Έμεινε 10 χρόνια. Γιατί άραγε έμεινε 10 χρόνια εκεί, 12 χρόνια αν θέλετε. Ξέρετε γιατί? Για να τον προστατεύσει τώρα η ενυπόστατος Θεία Σοφία μέσα στη φυλακή, για να γλιτώσει από τη γυναίκα του Πετεφρή. Γιατί αν έμενε στο σπίτι, παιδί ήταν, άνθρωπος ήταν. Τι θα μπορούσε να τον κρατήσει και να μην είχε πέσει σε αμαρτία? Και έμεινε εκεί. Πού το ξέρουμε, θα μου πείτε? Μας το λέει η Σοφία σου ονομάτως. Ότι η Σοφία η ενυπόστατος, δηλαδή ο Θεός Λόγος, πρώτης ενανθρωπίσεώς του, ακούστε, ήταν συγκρατούμενος, δηλαδή μέσα στη φυλακή, μαζί με τον Ιωσήφ. Και δεν εισήγαζε, λέγει η ενυπόστατο Σοφία του Θεού, έως ότου έδωσε στον Ιωσήφ το σκύπτρο. Ορίστε, καταπληκτικά πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ είχε σύνεση. Σύνεση, ναι. Μετά βλέπουμε τη ζωή του, το έργο του, πώς ακριβώς κατάφερε να πετύχει και εκείνο το οποίο δεν πέτυχαν άλλοι, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε ο κομμουνισμός το πέτυχε αυτό που θα σας το πω τώρα γρήγορα. Έπεσε πείνα και ο Ιωσήφ κατάφερε να πάρει όλα τα χωράφια των Αιγυπτίων, να γίνουν όλα τα χωράφια ιδιοκτησία του κράτους και απλώς να δουλεύουν εκεί και να τους δίνει την ανάλογη καρποφορία κλπ. Κλπ. Ούτε ο κομμουνισμός δεν το πέτυχε αυτό. Και αυτό τούτο διότι και τα λοιπά, θα φύγω πολύ μακριά. Δηλαδή βλέπουμε μια πάρα πολύ σοφία, έναν σοσιαλισμό ας το πούμε, έναν κοινωνισμό που καταπλήσει, πραγματικά καταπλήσει. Ωστόσο, ο Ιωσήφ σοφός και συνετός. Ο Δανίλ, άγνος, παρότι ήταν εχμάλωτος των Βαβυλωνίων και ήταν μάλιστα ένας από τους συμβούλους, παρακαλώ, του Ναβουχοδονόσορος. Οι τρεις παιδες. Και αυτοί ήτανε, πήρανε εχμάλωτοι, Εβραίοι, ναι, νερά παιδιά και μάλιστα εμαθήτευσαν στην Βαβυλωνιακή γραμματεία. Έγιναν νομάρχες. Νομάρχες, ναι. Και άλλοι ακόμη πολλοί. Έτσι, απλώς σας ανέφερα ενδεικτικά αυτά τα πρόσωπα που είχαν και σύνδεση, είχαν και, δηλαδή, σοφία, είχαν και σύνδεση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να πούμε αυτή την εκφορά θα έχει εκείνος ο οποίος έχει σύνδεση και σοφία. Όπως βρέχει η δυνατή βροχή, έτσι θα βγάζει λόγια, λέγει σοφά, ο σοφός και ο συνετός άνθρωπος. Και θα είναι από προσωπική του περιουσία. Και με αυτή του την προσφορά θα δοξάζει τον Θεό. Γιατί θα αναγνωρίζει σαν ένθεος άνθρωπος ότι όλα αυτά αποτελούν δώρο του Θεού. Και πηγαίνουμε στους δύο επομένους στίχους, τον 7ο και τον 8ο.
Αυτός κατευθυνεί βουλή αυτού και επιστήμη και της αποκρίφης αυτού διανοηθήσετε. 8ος στίχος. Αυτός εκφανεί παιδεία διδασκαλίας αυτού και εν νόμω διαθήκης Κυρίου καυχήσετε. Δηλαδή, μία απόδοση, ο Θεός θα κατευθύνει τον σοφόν σε ορθές βουλές και στη σοφία και στην επιστήμη. Θα τον βοηθήσει ώστε να σκέπτεται και να κατανοεί τα απόκριφα θεία νοήματα. Έτσι ο σοφός θα καταστήσει φανερά τα αγαθά της μορφώσεώς του και στην ερμηνεία του νόμου του Κυρίου θα έχει την καύχησή του. Τον σοφό λοιπόν ο Θεός τον κατευθύνει. Ναι, εάν πάντα ξαναλέγω είναι ένθεος, γιατί χωρίς τη βοήθεια του Θεού η σοφία μένει ανενέργητη ή ακόμη αν θέλετε και ανόητος και μωρία. Και αν θέλετε ακόμη μια τέτοια σοφία χωρίς Θεό είναι και κακοποιός. Ναι, δεν λέγει ο Θεός σοφή εσύ του κακοποιείσαι, το λέει δια του Ιερεμίου, ότι είναι σοφή εις το να κάνει το κακό. Όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, εφευρετέ κακόν. Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι εφευρετής, εφευρέτης, αλλά κακόν πραγμάτων. Λέγει ο Παύλος, η σοφία του κόσμου τούτου, μωρία παρά το Θεό εσύ. Α, ώστε λοιπόν, μπορεί να είναι και κακοποιός σοφία, αλλά μπορεί να είναι και μωρός, μωρή σοφία. Γέγραπτε γάρι, είναι γραμμένο. Πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δρασόμενος του σοφούς εν την παρουργία αυτών. Ο δρασόμενος, δράτουμε, δράξη, είναι η φούχτα. Αυτός που αρπάζει, λέει, τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους. Και πάλι, ο Κύριος γνώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι εσύ μάταιοι. Ο Άγιος Ιάκωβος γράφει, τι σοφός και επιστήμον εν ημί, ποιος είναι ανάμεσά σας, λέει, σοφός και επιστήμον, δειξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτητη σοφίας. Διακρίνει λοιπόν τη σοφία σε άνωθεν κατερχομένη ο Άγιος Ιάκωβος και σε σοφία ψυχική και δαιμονιώδη. Ψυχική θα πει δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα, είναι, όπως λέμε, αυτός είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό ο Απόστολος Παύλος και ψυχικός θα πει ο βιταλιστικός άνθρωπος, βιταλιστικός, ο ζωικός δηλαδή άνθρωπος. Είναι αξιοπαρατήρητον που λέει και εν της αποκρίφης αυτού διανοηθήσετε. Δηλαδή ο σοφός θα διανοηθεί εις τα απόκριφα του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τα βαθέα της σοφίας του στον ταπεινό σοφό, εις τον ένθεο σοφό. Ο Δαβίδ, ξέρετε τι λέγει εις τον 50ο του ψαλμό, λέει «Τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου». Πω πω τι σπουδαίο. Τα άδειλα, τα αφανέρωτα και τα κρίφια, τα κρυφά της δικής σου σοφίας σε μένα τα εγνωστοποίησες. Όταν όλοι οι άλλοι δεν τα γνωρίζουν και μου τα κάνεις σε μένα γνωστά. Ξέρετε τι προνόμιο είναι αυτό? Ω, να ήταν έτσι σοφή, τι σπουδαίο θα ήταν να γνωρίζουν τα σοφά του Θεού, τα κρίφια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Θεός αποκαλύπτει τα βαθέα της σοφίας του, σας είπα, εις τον ταπεινόν σοφό. Στο Απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου βρίσκομαι την εξής φράση. Μου έχει πάντα κάνει εντύπωση αυτή η φράση. Ίντλησας, είναι γνωστό ότι από τις πράξεις, ότι ένας από τους ακροατάς του Παύλου, επάνω στον Άριον Πάγο,
ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος τον ακολούθησε τον Παύλο. Θα λέει κανείς, πολύ φτωχή ήταν η Λία. Έτσι του Παύλου δεν ήταν φτωχή. Όταν κέρδισε ένα Αρεοπαγίτη και κάποιες γυναίκες, αναφέρει μάλιστα και το όνομα της μιας, την Αλεγανδάμαρης, λέει τώρα στο πολιτήχιο ότι η εκκλησία μας γλυσσάς εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα. Ποιο είναι το σκεύος της εκλογής? Είναι ο Παύλος. Συ, ο Διονύσιε, ίδρυσας, πήρες εκείνα τα οποία ήσαν απόρριτα από εκείνου. Έμεινες μαζί του και σου είπε πολλά. Αυτό είναι το κέρδος. Όταν ο ένθεος σοφός αγαπητή κατανοεί τα απόκριφα των γραφών, μένει έκπλητος και θαυμάζει. Του αποκαλύπτεται η γραφή, του αποκαλύπτεται διαρκώς και λέει πά. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να διαβάσει γρήγορα την γραφή. Διαβάζει ένα χωρίο και περιτριγυρίζει πάνω σε αυτό το χωρίο και το ξαναδιαβάζει και βρίσκει και εκπλήσεται και θαυμάζει. Ναι, διότι του αποκαλύπτονται τα απόρριτα, τα τεκριμένα, τα άδειλα του Θεού. Ωστόσο, όλη αυτή η σοφία που έχει στην κατανόηση των γραφών, ο σοφός τον αποκαλύπτει σπουδαίων άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι εύκολο πράγμα να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Εάν ανθρώπινες κατασκευές δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε, παράδειγμα, κάποια εποχή διατυπούνται το Σύνταγμα της Πολιτείας. Κάποιοι σοφοί το συντάσσουν. Αυτό κρίνεται ότι είναι σωστό, ωραίο, καλό, το ψηφίζει η Βουλή και είναι το Σύνταγμα του λαού μας. Όταν προκύψει όμως κανένα θέμα που να είναι λιγάκι, υποτίθεται λίγο δύσκολο ή δεν διατυπώθηκε επακριβώς στο Σύνταγμα, βλέπετε εδώ τώρα τι κάνουν οι σοφοί. Οι σοφοί είναι ομομαθείς, ότι ερμηνεύει ο καθένας όπως νομίζει, όπως κρίνει το Σύνταγμα. Αυτό το σημείο. Α, πάρτε για τις ταυτότητες, παραδείγματι. Ο καθένας κρίνει όπως νομίζει. Είναι εύκολο λοιπόν να ερμηνεύσουμε τον νομοθέτη, τι έχει λέει στο νου του ο νομοθέτης. Τι έχει στο νου του, τι είχε όταν συνέτασε το Σύνταγμα, ώστε να δούμε, να καταλάβουμε εάν τα ανθρώπινα κατασκευάσματα είναι τόσο δύσκολα και δυσερμήνευτα, πόσο περισσότερο είναι δύσκολος ο Λόγος του Θεού για να ερμηνευτεί. Για να δείτε δηλαδή ότι για να ερμηνεύσει χρειάζεσαι σοφία. Ναι, χρειάζεσαι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σου ανοίξει τα μάτια. Γιατί, τι είναι αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εστί το ποιούν εταίρους ωφελούς. Κάτι που το είδανε πάρα πολλοί άνθρωποι κι όμως δεν είδανε. Εσύ το βλέπεις. Τι είναι εκείνο που σου ανοίγει τα μάτια για να μπορείς να δεις? Το Πνεύμα το Άγιο. Θα το ξαναπώ. Το Πνεύμα το Άγιο εστί το ποιούν, που κάνει εταίρους ωφελούς, άλλα μάτια. Και να είχαμε αυτά τα μάτια, τα μάτια αυτά, τα άλλα μάτια του Αγίου Πνεύματος, χωρίς αυτό να μας εμποδίζει να βλέπουμε όλα τα καθημερινά μας όπως είναι. Δεν μας εμποδίζει. Αλλά βλέπουμε ένα βάθος. Και αυτό το βάθος είναι πολύ σπουδαίο όταν μάλιστα εκφράζεται σε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στον ένατο στίχο. Ενέσωση την σύνεση αυτού πολύ. Έως του αιώνος ούτε εξαλειφθήσετε, ούκ αποστήσετε το μνημόσυνον αυτού και όνομα αυτού ζήσετε εις γενεάς γενεών. Η απόδοση. Πολλοί θα επενέσουν τη σοφία του σοφού και ποτέ δεν θα λησμονηθεί. Η μνήμη του δεν θα χαθεί και το όνομά του
θα ζει από γενεά σε γενεά. Συνεχίστε δηλαδή το εγκόμιο του σοφού ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, του ελθέου σοφού ανθρώπου. Και πρώτο παράδειγμα και πρόχειρο είναι αυτό το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ο σοφός Σιράχ έζησε από τον 2ο-3ο αιώνα π.Χ. Μάζεψε πολλά, το λέει ο ίδιος. Ταξίδεψε σε χώρες μακρινές, πιθανότατα να έρθει και στην Ελλάδα. Άκουσε, έμαθε, αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έβαλε μέσα στο βιβλίο του τίποτε από ό,τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι δεν θα ήταν προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και αυτός πρώτος είναι εκείνος, του οποίου το βιβλίο, να, έμεινε περίπου 2.500 χρόνια. Και αν θέλετε, από αυτό εμείς σήμερα βγάζουμε τόσα ωραία πράγματα. Ό,τι αξίζει, ό,τι είναι θεόγνωστο, αυτό μένει. Ο Δαβίδ είπε τους ψαλμούς του και αυτοί θα μένουν έως τη συντελεία του αιώνα. Τι ήταν ο Δαβίδ? Ήταν ένα τσομπανόπουλο. Ναι, αυτό που δεν το λογάριαζε ο πατέρας του, ακούστε, δεν το λογάριαζε ο πατέρας του, ο Ιεσέ, όταν του λέει ο προφήτης Σαμουήλ, άλλο παιδί δεν έχεις, γιατί τον έστειλε ο Θεός να χρήσει βασιλέα αντί του Σαούλ, ο οποίος ήδη ήταν έκπτωτος δια των Θεών. Ο Θεός ανέδειξε τον Σαούλ, αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή και τον καθιστά τώρα έκπτωτον. Και στέλνει τώρα τον Σαμουήλ, τον προφήτη, στο σπίτι του Ιεσέ να βρει τον Δαβίδ. Του λέει, φέρουν τα παιδιά σου, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αλλά άλλα παιδιά δεν έχεις? Όχι, λέει, δεν έχω άλλα παιδιά. Το Πνεύμα του Θεού δεν πληροφορεί τον Σαμουήλ ότι είναι ένα από τα παιδιά αυτά. Μπα, περίεργο. Δεν έχεις άλλο παιδί? Α, ναι, λέει, έχω ένα παιδί στα πρόβατα. Κοιτάξτε, ένα παιδί στα πρόβατα. Αυτό ήταν ο σπουδαίος. Αυτό το παιδί στα πρόβατα, τις ώρες της μοναξιάς του, της χάρας του, της λύπης του και πολύ περισσότερο αργότερα, όταν θα είναι ο διοκόμενος του Σαούλ και λοιπά και λοιπά και θα περνάει μύριες δυσκολίες, είχε όπως ακριβώς και οι σημερινοί μας βοσκοί έχουν μια φωλιά και περνάνε την ώρα τους. Μια γλυκόφωνη θα λέγαμε φλογέρα. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ ο Δαβίδ έχει μια λύρα και συνθέτει ποίηματα. Τα ποίηματα του Δαβίδ είναι πέρα, για πέρα θεόπνευστα και προφητικά. Εκείνο το τσοπανόπουλο θα φανταζόταν ποτέ ότι αυτά που έκανε, που συνέθεται εκεί στη μοναξιά του, θα ήταν τόσο σπουδαία και θα έμεναν μέχρι σήμερα και θα ήσαν γνωστά παγκοσμίως? Αυτό θα πει τα δημιουργήματά σου να μπορούν να μένουν. Η πατερική γραμματεία, το ίδιο, έχει την ίδια αξία, μένει. Η παραγωγή όλη των πατέρων, ναι, μένει. Και μάλιστα και τρέφει γενναίες και γενναιών. Του Ιακώβ δεν λέγεται Λία, Λία ήταν η γυναίκα του, αλλά λέγεται Δίνα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως σας είπα, μένει και η πατερική γραμματεία, οι πατέρες δηλαδή, γιατί, διότι τα συγγράμματά τους είναι γεμάτα από σοφία και Πνεύμα Θεού και τρέφουν τα συγγράμματά τους γενναίες γενναιών. Όλοι επαινούν αυτούς τους σοβαρούς συγγραφείς. Ποιος δεν τους επαινεί, αγαπητοί?
αλλά και δεν λησμονούνται ποτέ. Ακόμη θέλει και αυτό το γεροντικό, αυτό το απλοϊκό, αλλά δεν είναι απλοϊκό όσο θα το φανταζόμαστε. Αυτό που διασώζει από φθέγματα και βιώματα των ασκητών της ερήμου είναι γεμάτο από σοφία. Γιατί απλούστατα ήσαν εκείνοι που το έζησαν, ήσαν ένθεοι. Αλλά οι διανοούμενοι Άγιοι, έχουμε πολλούς Αγίους, πάρα πολλούς Αγίους, γνωστούς και αγνώστους. Όσοι εξ αυτών είναι διανοούμενοι, έχουν μία ξεχωριστή θέση μέσα στην Εκκλησία μας. Όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιερός Χρυσόστομος και μεγάλη πλειάδα από αυτούς. Μάλιστα, ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, που έζησε, είναι σύγχρονος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και έλεγε ότι εκείνος που ζει μετά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι μακάριος, γιατί μπορούσε να διαβάζει τα έργα του. Ενώ πρώτου Χρυσοστόμου, αν έζησε κανείς, θα εστερεί το αυτού του θησαυρού. Και έχει γράψει ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, κάτω στην Αίγυπτο, από το Πιλούσιον Όρος. Έγραψε μερικές χιλιάδες επιστολές, αγαπητοί. Σώζονται όχι όλες. Είναι γεμάτες από σοφία και από σύνεση. Απλώς σας ανέφερα για να δείτε ότι πολύ περισσότερο εάν ο Άγιος είναι και διανοούμενος. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον δέκατο. Την σοφίαν αυτού διηγήσονται έθνη και τον έπαινον αυτού εξαγγελεί εκκλησία. Δηλαδή, οι λαοί θα διηγούνται τη σοφία του και οι δήμοι των ανθρώπων θα αναγγέλουν τον ένον και την δόξα του. Εννοείται του σοφού ανθρώπου. Αυτός ο δέκατος στίχος τονίζει ό,τι πιο πάνω ήδη αναφέραμε στον ένατον στίχο. Ας μας επιτραπεί όμως ένας εδώ σχολιασμός. Πώς οι άνθρωποι αυτοί, πώς έφτασαν σε τόσα ύψη? Θα μου πείτε, το άκουσαν, ήταν θεόπνευστοι. Το Πνεύμα το Άγιον, αγαπητοί μου, δεν αναπάνεται παρά στους προκομμένους και καθαρούς ανθρώπους. Ένας τεμπέλικος άνθρωπος δεν έχει προϋποθέσεις να αναπαυθεί το Πνεύμα το Άγιον και ακόμη πολύ περισσότερο δεν ένας ακάθαρτος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν καλλιεργούσαν διαρκώς τον εαυτό τους, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς την μορφή του λόγου. Δεν τους άφηνε αδιαφόρους όταν γράφανε κάτι η μορφή του λόγου. Όταν φερειπίν κανείς διαβάζει Χρυσόστομο, είναι οι ομιλίες του κομψότατες. Ακούσατε, κομψότατες. Γιατί ήξερε να οργανώνει και από πλευράς μορφής το λόγο του. Έτσι, επιτρέψατε μου, θα τολμούσα και εγώ κάτι να πω πάνω σε αυτό, ότι αν θέλαμε και εμείς, τουλάχιστον στους κοντινούς μας, να μείνουμε σαν μνήμη, να μας θυμώνται, θα πρέπει όταν γράφουμε, έστω και μια επιστολή, ένα γράμμα, να έχουμε μπροστά στα μάτια μας ότι μας βλέπει ο Θεός. Ακόμη και ότι την επιστολή μας θα τη διαβάσει ένας πολύς κόσμος. Λίγες είναι εκείνες οι επιστολές ενός διανοουμένου που έρχονται στο φως και δημοσιεύονται. Λοιπόν, θέλετε τουλάχιστον ο γύρω κύκλος σας και ένα γράμμα ακόμη να γράψετε. Γράψατε το με ιδιαίτερη προσοχή. Και στη μορφή, αλλά και στο περιεχόμενο.
Να αντέχει δηλαδή αυτό που γράφουμε στη δημοσιότητα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να έρθουν αυτά όλα. Πού να έρθουν στη δημοσιότητα. Η μορφή του κειμένου μας να μην είναι αβασάνιση. Να σκεφτούμε, βάλαμε ένα ρήμα, βάλαμε μια λέξη, μην την επαναλάβουμε αυτή πιο κάτω, θα χτυπήσει άσχημα. Όσοι ξέρουν, με καταλαβαίνουν. Να βρούμε μια παρόμοια λέξη. Δηλαδή, γράφω και βασανίζω το κείμενο, ώστε να είναι και από πλευράς μορφής ότι πρέπει να είναι. Έτσι μπορεί να φτάσουμε σε αξιόλογες επιδόσεις. Που ξέρεις, μπορεί καμιά φορά ο Θεός, αυτό που γράφεις, αδελφέ μου, να γίνει αντικείμενο μελέτης. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έγραψαν πέρα τον Άγιο Νεκτάριο. Το θυμήθηκε γιατί εχθές στη βιβλία του ανέσαιρε ένα βιβλιαράκι, είναι η ψαλμή του Δαβίδ που του σχολίασε και βέβαια εξετυπώθηκε το βιβλίο αυτό πρώτη θανάτου του, γι' αυτό το ρωτήθηκε στο μυαλό. Βασανίζει το κείμενο. Τι λέξη θα βάλει. Και έτσι γίνεται ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Για να μην πω αυτό το εντέλεται ο Θεός όταν λέγει στον προφήτη του, λέγει θα πιάσεις να γράψεις το και το, όχι μόνο να είναι εμφανές στην ανάγνωση, αλλά και να είναι προσελκυστικό μες στην Παλαιά Διαθήκη. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις τον 11ο στίχο. Εάν εμείνει όνομα καταλήψει ή χείλη, και εάν αναπαύσετε, εμποιήσει αυτό. Δηλαδή, όσο ζει ο σοφός, το όνομα του θα είναι ενδοξότερο από χίλιους άλλους. Εάν πεθάνει, η δόξα του θα είναι ακόμη μεγαλύτερα. Εδώ να αφήσει κανείς όνομα αγαθών. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να αφήσει κανείς όνομα αγαθών. Όχι μόνο σοφού ανθρώπου, αλλά και συνετού ανθρώπου και αγίου ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει η Γραφή «Ερετότερον όνομα καλόν ή πλούτος πολύς». Είναι προτιμότερο, λέει, το καλό όνομα παρά ο πολύς ο πλούτος. Μπορεί να αφήσουμε καλό όνομα χωρίς τα κατεχόμεθα, από καινοδοξία ή ιστεροθυμία. Να μην το βάλει κανείς αυτό στο μυαλό του, ότι να με επαινούν όταν θα πεθάνω. Όχι, όχι, όχι. Απλώς γιατί ο τρόπος με τον οποίο, αδελφέ μου, έζησες, σε κάνει να αφήνεις καλό όνομα. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, μισής παροιμίες, «Καύχημα τέκνων, πατέρες αυτών». Το καύχημα των παιδιών είναι οι πατέρες τους, αν υπήρξαν συνετοί, αν υπήρξαν σπουδαίοι αυτοί οι πατέρες. Και έτσι μένουν στη μνήμη. Ο πατέρας μου ήταν έτσι ή ο παππούς μου ήταν έτσι και ούτω καθεξής. Το καλό όνομα ανθρώπου καλού καγαθού. Είδατε όπως το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, καλού καγαθού. Είναι σπουδαίο και ζητητέο. Έχω κι εγώ κάποιους συνειδημίες, αγαπητοί μου. Δεν ήταν διάσημο. Όχι. Ο Θείος ο Βασιλάκης, ο Θείος ο Χρήστος, δεν λέω περισσότερο, ο Θείος ο Θανάσης, ήτανε σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν είχαν μάλιστα, οι δύο τελευταίοι δεν είχαν παιδιά, ήτανε σύγχαμβροι. Μα όσοι ήρχοντο από τη Μυτιλήνη, γιατί από εκεί κατήγοντο, αγαπητοί μου, τον φιλοξενούσαν. Τον φιλοξενούσαν. Τον κρατούσανε κοντά. Δηλαδή, ήτανε πάρα πολύ φιλάνθρωποι άνθρωποι. Πάρα πολύ φιλάνθρωποι. Δεν θα ξεχάσω ένα ψυχοπαίδητρο κοντινά, ο Στάθης, ο οποίος ο καημένος
δεν μπόρεσε να ζήσει, πέθανε όταν πήγε στο ναυτικό, έπαθε πλευρίτη, την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν αντιβιωτικά. Ή ακόμη ένας άλλος, ένας γεροντάκος καμπούρης, τον είχαν εκεί σε ένα σπιτάκι μέσα στην αυλή τους και έμενε. Ήτανε πάρα πολύ φιλάνθρωποι. Ένα ζεύγος αδελφών. Τον έστειλαν τα γόρια να μάθει στο εμπορικό ναυτικό, να μάθει ό,τι ήταν, μαθαίνει κανείς εκεί και λοιπά και λοιπά. Φιλάνθρωποι άνθρωποι, σπουδαίοι. Τουλάχιστον στη δική μου τη μνήμη έχουν μείνει. Και ας είναι αυτή τη στιγμή, γιατί ποτέ μου δεν τους ανέφερα, ας είναι για αυτούς ένα μνημόσυνο. Ό,τι ανέφερα για αυτούς. Λίγο πολύ, κάποιοι και από τους δικούς σας συγγενείς, από τους δικούς σας κύκλους, πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έζησαν την αγιότητα, έζησαν την αρετή και άφησαν την καλή φήμη. Και η καλή φήμη των προγόνων είναι όντως καύχημα. Πώς εγώ αυτή την ώρα καυχαίμαι, πώς εγώ καυχαίμαι αυτή την ώρα. Καύχημα τους έχω και τους αναφέρω. Δεν είναι απαραίτητο να μείνει το καλό όνομα από τη διανόηση μόνο. Μπορεί να γίνει, να μείνει και από την αγιότητα. Και πάμε, αγαπητοί μου, ίσως τρεις επομένους στίχους. 12, 13, 14. Επειδή κινούνται στο ίδιο νόημα, γι' αυτό παίρνω και τους τρεις μαζί. Έτσι, έτσι διανοηθείς, εκδιηγήσομαι και ως διχομηνία επληρώθη. Ακούσατε μου, ή όσοι, και βλαστήσατε ως ρόδων φιόμινων επιρρεύματος υγρού. Και ως Λίβανος ευωδιάσατε ως μην και ανθίσατε άνθος ως κρίνων. Διάδοτε ως μη και ενέσατε άσμα, ευλογήσατε Κύριον επί πάση της θέλης. Τι υπόμασες. Εδώ βέβαια ο ιερός συγγραφεύς αποτείνεται στα καλά παιδιά, τα όσια παιδιά, στους οσίους νέους, τους ευσεβείς και μυαλωμένους και συνετούς. Δηλαδή, όχι τώρα προς τους σοφούς, αλλά προς τους οσίους νέους. Θα λέγαμε τους εφήβους μας, τους παραπάνω, πιο μεγάλους κτλ. Που είναι μυαλωμένα παιδιά που έχουν σύνεση και τους χαίρεσε πραγματικά. Σε αυτούς αποτείνεται. Ακούστε λοιπόν τι τους λέει. Η απόδοση. Και πάλι θέλω, αφού όριμα σκέφτηκα, να εκφραστώ σαν το ολόγιο μου φεγγάρι. Θα δείτε γιατί λέει αλόγιο μου φεγγάρι. Ακούσατε μου, ευσεβή μου παιδιά, και θα ανθίσετε σαν το ρόδο που φύτρωσε κοντά σε νερά. Θα ευωδιάσετε σαν τον Λίβανο. Θα αποδώσετε άνθη όπως τα κρίνα ανθίζουν. Απλώσατε την ευωδία σας και ψάλατε άσμα. Δοξάσετε τον Κύριον για όλα τα έργα Του. Τι ωραία περικοπή. Ξεφεύγει λίγο από τον έλλον των σοφών, αλλά μήπως ένα μυαλωμένο παιδί και συνετό, ένας νέος και μια νέα. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την εποχή μας αρκετά σπάνιο. Είναι ωραία πάντως περικοπή, εξαιρετική. Γεμάτη από συνέστημα, αλλά και από λογική και από συναισθηματική ωριμότητα, με ένα πλούσιο λυρισμό. Προσέξτε, έτσι διανοηθείς, εκδιηγήσομαι, δηλαδή σκέφτηκα και θα διηγηθώ. Τι θα διηγηθεί, θα εκφράσει τα συναισθήματά του και ως διχομηνία επληρώθη. Τώρα τι είναι η διχομηνία. Το φεγγάρι κρατάει 28 μέρες. Έτσι είναι γνωστό. Ξεκινάει από 0, μηνίσκος και στις 2 εβδομάδες γίνεται
ολόγιωμο, δηλαδή πανσέλινος. Μετά από την πανσέλινο αρχίζει να φθήνει και φτάνουμε πάλι στο να σβήσει το φεγγάρι. Δεν σβήνει το φεγγάρι, μπαίνει μπροστά η σελήνη και τα πράγματα είναι όπως είναι. Αλλά εδώ λέει, ακούστε, μιλάει για διχομηνία, δηλαδή στο μέσον του σεληνιακού μηνός. Οι 30 μέρες δεν είναι σε τις σελήνης μέρες, είναι 28 μέρες, παρακαλώ. Συνεπώς, στο μέσον, δηλαδή του μηνός του φεγγαριού, τότε που θα είναι το φεγγάρι ολόγιωμο, θα είναι πανσέλινος, έτσι μοιάζει, λέει, η καρδιά μου. Είδατε, πού πήγε, βρήκε τώρα αυτή την παρομοίωση. Ναι, έτσι μοιάζει η καρδιά μου, έτσι είναι γεμάτη από συναισθήματα, τα οποία θέλω τώρα να τα εκφράσω. Θέλω τώρα να τα πω. Τι να πει? Θέλει να μεταδώσει εις τους οσίους ιούς, στα ευσεβή παιδιά, όχι παιδιά τους αρχικά, αλλά από το λαό του. Στους ενθέους, δηλαδή νεοτέρους του, όλο τον πνευματικό του κόσμο, ο ιερός συγγραφέας. Τι ευλογία να υπάρχουν, αγαπητοί μου, όσοι νέοι. Τι ευλογία! Τέτοια παλικάρια που πολλές φορές τα βλέπουμε, κάπου συναντώ. Μπορεί να είναι και άγνωστά μου παιδιά, δεν ξέρω, σε μια ειδική περίπτωση. Σας λέγω αλήθεια, δεν διστάζω να πω, παιδί μου, να σε χαίρεται η μάνα σου και ο πατέρας σου. Όταν δω μία έκφραση, εκδήλωση, συνέσεως, σε ένα τέτοιο παιδί, σε ένα φρόνιμο παιδί, να σε χαίρεται η μάνα σου και ο πατέρας σου που σε έχουν. Βέβαια, ποιος άλλος θα χαρεί? Πρώτες θα χαρούν οι γονείς, μετά θα χαρεί και η κοινωνία. Ενώ αντίθετα κακορίζικα παιδιά, ούτε οι γονείς τιμώνται, ούτε η κοινωνία τιμάται. Και αποτείνεται σε αυτούς και τους προτρέπει με ωραίες εδώ ποιητικές, λογοτεχνικές θα έλεγα, εκφράσεις, να βλαστήσουν, λέει, σαν ρόδα, σαν τριαντάφυλλα που δέχονται άφθονο νερό. Τους προσκαλεί να ευωδιάσουν σαν τον Λίβανο. Ο νέος, ο αγνός νέος, είναι πράγματι ευωδία Χριστού. Ο αγνός νέος και η αγνή νέα είναι πράγματι ευωδία Χριστού. Η Θεοτόκος τι ήταν? Ευωδία Χριστού. Γι' αυτό και την εξέλιξε και την κατέστησε σπίτι του ο Θεός Λόγος. Ναι, λέγει ότι ζητούσε να φτιάξει σπίτι να μείνει και διάλεξε, η Σοφία η ενυπόστατος, διάλεξε το όχι το κεφάλαιο του παροιμιών, και διάλεξε ποιον άλλο, εκ των υστέρων το ξέρουμε, την Θεοτόκο. Τους προσκαλεί ακόμη να ανθοφορούν σαν τα κρύπτα. Αφήσατε, λέγει, να ευωδιάζει το περιβάλλον σας σαν το πιο δυνατό άρωμα της πίστεως και της αγνότητος. Αποδώσατε εις τον Θεό άσμα για το δώρο της αγνότητος που σας εχάρισε. Δοξολογήσατε τον Κύριον για όλα του τα έργα που αποκαλύπτουν τη σοφία του, τη δύναμή του και την αγάπη του. Αυτά τα τρία τα πάρα πολύ σπουδαία. Και τα τρία αυτά χωρία, αγαπητοί, ουσιαστικά είναι ένας ύμνος στους πιστούς σαν υλικό για να δοξολογούν τον Θεό σε ποιους? Εις τους αγνούς νέους. Να είχαμε τέτοιους νέους. Να είχαμε τέτοιους νέους. Πάντως, όσο είναι δυνατόν, είναι παιδιά σας, είναι εγγονάκια σας, βοηθήσατε έτσι. Βέβαια, σήμερα φυσάει το ξηροβόρι της αμαρτίας και της αθεΐας
και λοιπά και λοιπά. Τι να περιμένει και εσύ. Παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά. Θυμάμαι κάποτε στο νησί του πατέρα μου, ήταν ένα κλεισάκι ταξιάρχες, παραθαλάσσιο, εκεί ακριβώς απέναντι, ήταν κάτι πολύ αγκαθιές, μεγάλες αγκαθιές. Και μέσα εκεί, εγώ ήμουν πιτσιρίκος, είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού. Και είχε κρινάκια μέσα εκεί. Και θυμάμαι προσπαθούσα να συρθώ κάτω από αυτές τις αγκαθιές για να κόψω τα κρινάκια. Έτσι μοιάζουν σήμερα οι νέοι αγαπητοί. Μπορεί να υπάρχουν οι αγκαθιές του κόσμου τούτου, τις κακίες του κόσμου τούτου, αλλά όμως πώς να το κάνουμε. Υπάρχουν και τα κρινάκια. Ναι, υπάρχουν και τα κρινάκια. Οι ωραίοι νέοι, οι οποίοι πραγματικά διασώζουν, όπως λέγει ένας απολογητής χριστιανός, διασώζουν στο να υπάρχει ακόμα ο κόσμος. Γιατί αλλιώτικα δεν θα είχε νόημα ο κόσμος να υπάρχει. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Το 15. Δότε το ονόματι αυτού μεγαλοσύνη και εξομολογήσαστε εν ενέσει αυτού, εν οδές χιλέων και εν κινήρες και ούτω ερείτε εν εξομολογήσει. Βαζιάνο τελεία, διότι έτσι θα πείτε δοξολογώντας τον Θεό, τα οποία αναφέρονται στα παρακάτω χωρία. Δοξάσατε δηλαδή το όνομα του Θεού και διακηρύξατε τη δοξολογία του με τα άσματα των χιλέων σας και με τις κινήρες των οργάνων σας. Έτσι θα ψάλετε δοξολογίες στο Θεό. Εδώ συνεχίζει, όπως βλέπουμε, ο Ιερός Συγγραφεύς, έμπλεος θαυμασμού, να συνιστά το τι να κάνουν οι όσοι οι νέοι όταν βιώνουν τα μεγαλεία του Θεού. Να δοξάζω, λέει, το Θεό πάντοτε. Το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, θα λέγαμε εμείς τώρα που γνωρίζουμε την πληρότητα των πραγμάτων, με κάθε τρόπο να δοξάζετε το τεμέψιο, εσείς να δοξάζετε το Θεό. Αλήθεια, είναι θέμα επιγνώσεως, της σοφίας και της αγάπης και της δυνάμειος του Θεού. Όταν ξέρεις, καταλαβαίνεις, εμβαθύνεις, τι θα πει ο Θεός είναι σοφός, τι θα πει ο Θεός έχει αγάπη, τι θα πει ο Θεός έχει δύναμη. Όσο βαθαίνεις αυτά τα τρία γνωρίσματα του Θεού, τόσο περισσότερο τον υμνείς και τον δοξάζεις. Αν πάγωναν τα νερά των λιμνών, αγαπητοί μου, το χειμώνα, μέχρι τον πάτο κάτω, πώς θα ζούσαν τα ψάρια. Αλλά παγώνουν στην επιφάνεια τα νερά, σοφία του Θεού. Γιατί θα παγώναν τα ψάρια. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και σας το είπα αυτό. Δηλαδή, να βαθαίνει κανείς. Γι' αυτό βαθαίνει βέβαια ό,τι μπορεί να δει, αλλά δεν μπορεί πάντοτε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, ο ασκητικότατος. Μελετάτε, λέει, μελετάτε με όλη σας τη δύναμη τα βιβλία των φυσιοδηφών, αυτοί που γράφουν για τη φύση, εκεί θα βρείτε όλη τη σοφία, την αγάπη και τη δύναμη του Θεού. Ναι. Αλλά και με προσωπική, θα λέγαμε, παρατηρητικότητα, να προσέχουμε αυτά που είναι γύρω μας. Πάντως, όσο κανείς βαθαίνει σε αυτά τα τρία, τόσο περισσότερο υμνεί και δοξάζει τον Θεό. Και η δοξολογία φτάνει να γίνει, τι λέξη να βρω, ένθετη. Δηλαδή, να φυτευτεί μέσα στην ψυχή, ώστε και το παραμικρό που θα δεις, να λες, δόξα τον Θεό. Τι ωραίος που είσαι, Κύριε. Ακούσατε. Τι ωραίος που είσαι, Κύριε. Ωραίος. Ναι. Και για την Παναγία το λέμε αυτό. Τι ωραία που είσαι, Παναγία μου. Έτσι μέσα μας φυτεύτηκε αυτός ο θαυμασμός. Έγινε, έγινε,
σώμα μας, έγινε ύπαρξή μας και φτάνουμε έτσι να κινούμεθα. Έτσι ο νέος άνθρωπος αποκτά μια λεπτότητα αισθημάτων, αυτό που λέμε εκλεπτισμένος άνθρωπος, καλλιεργημένος, πολιτισμένος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος. Και εδώ ο ιερός συγγραφέας μας υποδεικνύει και μας λέει «ενωδές χιλέων και εγκυνήρες». «Ενωδές χιλέων και εγκυνήρες». Δηλαδή, τι είναι η κυνήρα? Η κυνήρα ήταν μία μικρή άρπα, δηλαδή μουσικό όργανο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να δοξολογούμε τον Θεό και φωνητικά και οργανικά. Δηλαδή, και με όργανα και με τη φυσική μας φωνή. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το περιεχόμενο, θα λέγαμε, της δοξολογίας του Θεού? Αυτά που είπαμε, αλλά και αυτά που θα πούμε, έως το τέλος του όλου κεφαλαίου που έχει αρκετά χωρία και μας συνιστά τι ακριβώς να λέμε, είτε με άσματα, είτε με όργανο ή όργανα, να υμνούμε και να δοξάζουμε το πάντιμον όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνάντηση την ερχομένη Τρίτη.